Λίγα 24 ώρα μας χωρίζουν από τις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής και κοντά μας έχουμε τον υποψήφιο Περιφερειάρχη με το συνδυασμό μπροστά τον Νότιο Αιγαίο, κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Κύριε Χατζημάρκε, σας καλωσορίζουμε στο siros.today.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Σιλιβάνη. Να είστε καλά. Βάζετε υποψήφιο σε μια από τις πιο δύσκολες περιφέρειες της Ελλάδας, στην περιφέρεια Νότιο Αιγαίου. Σας έχουμε παρακολουθήσει σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, όπου έχετε καταθέσει πάρα πολλές φορές ότι οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Έχετε χαρακτηρίσει αυτά τα προβλήματα πληγές. Μάλιστα, έχετε καταλογίσει στην Περιφερειακή Αρχή αδράνεια, οκνηρία και παρέτηση μεταξύ όλων των άλλων. Εστιάζοντας στις πληγές αυτές, ποιες θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικές και με ποιο τρόπο έπρεπε η Περιφερειακή Αρχή να έχει αντιδράσει αυτά τα 3,5 χρόνια? Οι πληγές είναι όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία των νησιών και οι νησιώτες οποτεδήποτε κάθονται να αναλογιστούν ή να περιγράψουν τα μειονεκτήματα και όλα αυτά τα θέματα τα οποία κρατάνε σε τέλμα στάσιμα τα νησιά και πολλά από αυτά ακόμα χειρότερα, όχι απλώς στάσιμα, αλλά τα έχουν οδηγήσει κάποιες δεκαετίες πίσω. Είναι οι υποδομές, είναι η ταυτότητα, η ανύπαρκτη ταυτότητα των νησιών, είναι οι δυνατότητες οι οποίες έχουν και έχουν μείνει αναξιοποιητές, άλλα νησιά στον πρωτογενή τομέα, άλλα στον τουρισμό, άλλα στον πολιτισμό. Πληγές είναι οι κακές ιατρικές υπηρεσίες που δέχονται οι νησιώτες, οι κακές υπηρεσίες στην παιδεία, οι κακές συγκοινωνίες, οι ελλιπέστατες συγκοινωνίες συχνά. Όλα αυτά τα οποία έχουμε δώσει ένα γενικό τίτλο νησιωτικότητα, λες και προκύπτει από κάπου ότι όπου υπάρχει νησί είναι καταδικασμένο να φέρνει μαζί του και αυτά τα μειονεκτήματα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτά τελικά δεν είναι μειονεκτήματα των νησιών. Είναι μειονεκτήματα ενός, είναι ελλείψεις, είναι ανεπάρκεια ενός πολιτικού συστήματος. Και είναι ανεπάρκεια των πολιτικών εκπροσώπων του. Δεν είναι των νησιών, ούτε είναι των νησιωτών. Είναι ο καθρέφτης της αποτελεσματικότητας αυτών που εκπροσώπησαν και εκπροσωπούν τα νησιά σε πολιτικό επίπεδο, ειδικά στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Δεν είναι τίποτα άλλο από την ξεκάθαρη αποτύπωση των ευθυνών αυτών που διοίκησαν τα νησιά στην Περιφερειακή Αρχή. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν προβλήματα ακόμη και τώρα, όπως λέτε κι εσείς. Παρ' όλα αυτά όμως οι δείκτες απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ, θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω, δείχνουν μία άλλη εικόνα. Ναι. Δεν δείχνουν καμία άλλη εικόνα. Η μισή αλήθεια στην Ελλάδα είναι μία επιστήμη την οποία χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά και με έναν τρόπο αριστουργηματικό αυτοί οι οποίοι θέλουν να καλύψουν την ανεπάρκειά τους και την αποτυχία τους. Οι δείκτες απορροφητικότητας δείχνουν την πραγματική εικόνα. Και θα σας παραπέμψω ακόμα και στο ίδιο το δελτίο τύπου. Το ίδιο το δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, στο οποίο ανέφερε τους δείκτες απορροφητικότητας, το οποίο έλεγε μέσα ότι σε δύο περιφέρειες της Ελλάδος ο δείκτης απορροφητικότητας δεν έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα της διοίκησης εκεί, διότι δεν υπάρχουν μεγάλα έργα υποδομής. Λόγω των ειδικών συνθήκων. Ένα είναι αυτό. Αυτό σε ό,τι αφορά την παρατήρηση που σας έκανα περί μισής αλήθειας. Το δεύτερο είναι ότι όταν κάποιος έχει μάθει να κάνει πολιτική μόνο για τον δείκτη, τότε το αποτέλεσμα που έχεις είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή, έχουν περάσει 4 κοινοτικά πλαίσια από τα νησιά μας και έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε πριν περάσουν τα 4 κοινοτικά πλαίσια. Η παρατήρηση λοιπόν που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε αδαής είναι μία και είναι πάρα πολύ απλή. Αν δεν είχαν έρθει δηλαδή όλα αυτά τα κοινοτικά προγράμματα και όλοι αυτοί οι ευρωπαϊκοί πόροι, πώς θα ήμασταν?
Ποια προβλήματα είχαμε πριν 20 χρόνια? Τα ίδια, πιστεύω. Τα ίδια. Μιλούσαμε πάλι για μεταφορές. Πάλι για μιλούσαμε υγεία. Πάλι για υγεία. Πάλι για μιλούσαμε πάλι για υποδομές. Mm-hmm. Μιλούσαμε για τις πύλες εισόδου, λιμάνια, αεροδρόμια. Έχουμε λιμάνια στα νησιά μας? Έχουμε λιμάνια? Όχι. Πάντως, να πάμε, σε αυτό το κομμάτι έχουμε, και λίγο και ο πρώτος έχουμε, βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα σας πω όμως και κάτι. Και αυτή η όσμωση μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί όταν πας να τα ξεχωρίσεις, τελικά βλέπεις ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Βλέπετε τώρα και από τα ψηφοδέλτια και από τις συμμαχίες. Τις πάνω και τις κάτω από το τραπέζι τις συμμαχίες. Είτε τις φανερές, είτε αυτές που έχουν προκύψει μέσω εκβιασμών. Μιλήσατε για προβλήματα τα πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή και το έχετε διαπιστώσει και εσείς από τις επισκέψεις σας στα νησιά. Είναι υγεία και ακτοπλοεία. Mm-hmm. Εγώ θα βάλω στην πρώτη κλίμακα την υγεία. Μάλιστα. Χωρίς αρμοδιότητα η περιφέρεια, έτσι, γιατί ο Καλλικράτης δυστυχώς δεν έδωσε αυτή την αρμοδιότητα στην περιφέρεια. Ναι, ναι. Πώς θα μπορεί να επέμβει την επόμενη μέρα των εκλογών εφόσον εκλεγεί ο Γιώργος Χατζημάκης? Ωραία. Θα βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μία τάξη για να ξέρουμε τι είναι η πολιτική σε αυτή τη χώρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το σημείο που βρισκόμαστε. Ελπίζω να βρισκόμαστε κοντά στον πάτο του Βαρελιού, να μην έχουμε κι άλλο να πάμε κάτω, εξαιτίας όλων αυτών των ανικάνων που μας έχουν διοικήσει όλα αυτά τα χρόνια. Λέγοντας λοιπόν ότι ελπίζω να είμαστε κοντά στον πάτο, να αρχίσουμε να γράφουμε λοιπόν από την αρχή το λεξιλόγιο μας. Αρμοδιότητες. Ποιους αφορούν οι αρμοδιότητες, κυρία Σιλιβάνη? Ποιους αφορούν οι αρμοδιότητες? Αφορούν τους υπηρεσιακούς. Οι αρμοδιότητες αφορούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο πολιτικός δεν έχει αρμοδιότητες. Έχει ένα πλαίσιο διοικητικό μέσα στο οποίο κινείται, νομικό και διοικητικό, αλλά με τον όρο πολιτική σημαίνει ότι εισέρχεται σε ένα πεδίο στο οποίο είναι όχι στη βούλησή του, είναι στην υποχρέωσή του να ασχοληθεί με τα κοινά και με τα προβλήματα αυτών που του εμπιστεύθηκαν τη θέση, την ψήφο τους, την εκπροσώπησή τους. Είναι τεράστια ευθύνη. Δεν υπάρχουν λοιπόν αρμοδιότητες στην πολιτική. Σε ό,τι αφορά την άσκηση διοίκησης στο διοικητικό κομμάτι, ναι, εκεί υπάρχει ένα πλαίσιο. Στην πολιτική πρέπει να ασχολείσαι με όλα τα θέματα που απασχολούν αυτούς που εκπροσωπείς. Όλα. Είτε είναι υγεία, είτε είναι παιδεία, είτε είναι ακτοπλοεία. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι δική σου η διοικητική ευθύνη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις εσύ την από τον νόμο ευθύνη υπογραφής της σχετικής απόφασης. Εδώ λοιπόν, τι κάνει όλο αυτό το σύστημα, το απερχόμενο σύστημα πελατειακό μιας φθαρμένης πολιτικής σχολής, η οποία έχει κυριολεκτικά διαλύσει αυτόν τον τόπο? Τι κάνει? Χρησιμοποιεί αυτή τη συζήτηση περί αρμοδιοτήτων μόνο ως άλοθη για την αποτυχία της. Όποτε πετυχαίνει το ελάχιστο ή το αυτονόητο, πανηγυρίζει ως σαν να ήταν στην ευχέρειά της η εφαρμογή ή όχι αυτών για τα οποία εξελέγει, και οποτεδήποτε αποτυγχάνει επίσης στο ελάχιστο, έχουμε μια συζήτηση αμέσως για αρμοδιότητες και γραφειοκρατία. Εν τω μεταξύ, από ποιους γίνεται αυτή η συζήτηση, για να δούμε και τα πρόσωπα, γιατί πρόσωπα θα επιλέξουμε την Κυριακή, κυρία Σιλιβάνη. Γίνεται από αυτούς οι οποίοι είναι το μακρύ χέρι του κεντρικού συστήματος. Τοποθετημένοι στο 100%. Είτε είναι αιρετοί, είτε είναι διορισμένοι. Μην αυταπατάστε. Τοποθετημένοι υπήρξαν. Εγώ λέω χαρακτηριστικά ότι περισσότεροι από αυτούς πήραν ένα εξπρές δρομολόγιο από φοιτητές, φτάσανε στα 60 τους, στη συνταξιοδότηση, χωρίς να έχουν εργαστεί ένα Σαββατοκύριακο. Έρχονται τώρα και μιλάνε για αρμοδιότητες. Κύριε Χατζημάρκο, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που και πάλι ο νομοθέτης του Καλλικράτη. Να πούμε παραδείγματα όμως, για να μην καλλιεργούμε. Να σας πω, να μην έχουμε και εμείς αυτή την καραμέλα με τον νομοθέτη. Ακούστε με λίγο. Για την υγεία. Για την υγεία. Λοιπόν, θα σας πω παράδειγμα. Προβλέπει μέσα ο Καλλικράτης, ο 3852 του 10, λοιπόν, για τους γνωρίζοντες, ότι
εν ευθέτω χρόνο, περιγράφηκε το χρόνο αυτό, νομίζω η διετία, εντός διετίας λέει, το 2010 που ψηφίστηκε, θα μεταφερθεί η αρμοδιότητα για την πρωτοβάθμια υγεία στις περιφέρειες. Περιγράψτε μου παρακαλώ πότε δόθηκε η μάχη από την περιφερειακή αρχή, πότε δόθηκε η μάχη, πολύ συγκεκριμένο ερώτημα σας κάνω. Υπάρχει λοιπόν ρητή πρόβλεψη στην νομοθεσία για την μεταφορά της αρμοδιότητας στην τομέα της υγείας. Πότε δόθηκε η μάχη από την απερχόμενη περιφερειακή αρχή? Δόθηκε και χάθηκε? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι να δόθηκε. Προκαλώ τον οποιοδήποτε να μου περιγράψει τη χρονική περίοδο κατά την οποία δόθηκε αυτή η μάχη. Δεν δόθηκε ποτέ, κυρία Σιλιβάνη. Να μην μιλάμε λοιπόν για αρμοδιότητες όταν τα όπλα τα έχουμε παραδώσει. Και τα όπλα τα έχουμε παραδώσει γιατί πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Αυτό είναι το προεκλογικό γραμμάτιο. Όταν σε τοποθετεί το κεντρικό πολιτικό σύστημα και είσαι τοποτηρητής και είσαι μέρος του συστήματος, μέρος του συστήματος εξουσίας και έχεις χτίσει όλη σου την πολιτική διαδρομή μέσα σε διαδρόμους, πώς θα σηκώσεις ανάστημα μετά? Δεν είναι εύκολο πράγμα να σηκώσεις ανάστημα. Κάποιοι έχουν δεσμευτεί ότι θα είναι σκυμμένοι για να πάρουν αυτή την εύνοια. Για να κερδίσουν λοιπόν την εύνοια, δεσμεύτηκαν ότι θα εσκύβουν. Τώρα που ήρθε η ώρα να σηκώσουν το ανάστημά τους, προσκρούν πάνω στις δεσμεύσεις τους. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, να μην μιλάμε συνέχεια για αρμοδιότητες. Και ξαναβάζω το ερώτημα. Είναι σκληρό, αλλά είναι απλό. Πότε δώσανε τη μάχη, πότε δώσανε τη μάχη για την εφαρμογή της νομοθετικής πρόβλεψης? Ποτέ. Ο κόσμος δεν κατηγορεί κανένα, κυρία Σιλιβάνη, για τις μάχες που έδωσε και έχασε. Ο κόσμος κατηγορεί τους πολιτικούς για τις μάχες που δεν έδωσαν. Και εδώ οι μάχες που δεν δόθηκαν είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες. Και πρέπει να αναρωτηθεί πια ο κόσμος γιατί δεν δόθηκαν αυτές οι μάχες. Είναι οπότε είτε ανίκανοι, είτε ανήμποροι, είτε δεσμευμένοι. Ας διαλέξει οπότε ο κόσμος τι είναι αυτό. Η επόμενη μέρα των εκλογών, εφόσον εκλογείται, θα βρει τον Γιώργο Χατζημάρκο με την περιφερειακή του παράταξη να δίνει κάποιες μάχες. Ανάμεσα σε αυτές θα είναι οι αρμοδιότητες που δεν πήρε ποτέ η περιφερειακή αρχή. Και μέσα σε αυτές είναι και οι πόροι οι οποίοι έχουν κοπεί στο 100%, το οποίο είναι πολύ βασικό ζήτημα για να μπορεί να λειτουργήσει, πιστεύω, μια περιφέρεια, έτσι, και να μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Ναι, αλλά σε μια χώρα η οποία, της οποίας τα δημοσιονομικά είναι σε τραγική κατάσταση, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι σχεδόν μηδενικό. Υπάρχει ένας τομέας διοίκησης, υπάρχει ένα κομμάτι της διοίκησης που λέγεται περιφέρειες, οι οποίες έχουν πόρους εξασφαλισμένους. Θέλετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Πόρη. Λοιπόν, για να μην μουρμουράμε μόνο, για να μην γκρινιάζουμε μόνο, γιατί μας έβαλαν σε αυτή τη λογική αυτοί οι γνήσιοι εκπρόσωποι της αποτυχίας, είναι αυτή η πολιτική σχολή που έχει καλλιεργήσει την ιτοπάθεια και την αποτυχία, διότι πραγματικά δεν έχουν ούτε τη φαντασία, ούτε την ικανότητα, ούτε το μεράκι, ούτε τη βούληση, ούτε το σχέδιο. Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν έχουν και την εντολή, γιατί έτσι λειτουργούν, από αυτούς που τους τοποθέτησαν να πάνε τα πράγματα κάπου διαφορετικά. Λοιπόν, να λέμε και δόξα τω Θεώ καμιά φορά, όπου υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάτι. Και εδώ υπάρχει η δυνατότητα μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι η τελευταία φορά που θα υποδεχθούμε ευρωπαϊκά προγράμματα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για αυτόν τον τόπο. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτοί οι οποίοι επί 30 χρόνια δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν αυτόν τον ασύλληπτο πλούτο, ασύλληπτο μέγεθος πλούτου, με έναν τρόπο που να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε αυτόν τον τόπο, ζητάνε παράταση της θητείας τους, γιατί δεν τους φτάνει το μέγεθος της αποτυχίας τους. Καταρχήν το διαφημίζουν οι ίδιοι με αυτή τη συνεχή γκρίνια και μουρμούρα περί αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατίας. Λοιπόν, αυτό ξέρετε τελικά καταλήγει να αυτοδιαφημίζουν την αποτυχία τους. Και αν επί 30 χρόνια αισθάνεσαι τόσο προσβεβλημένος μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόσο υποτιμημένος, γιατί ζητάς παράταση άλλα 5 χρόνια? Λοιπόν, όλα αυτά τα αντιφατικά δημιουργούν ένα περιβάλλον υποκρισίας, το οποίο διώχνει συνέχεια τον κόσμο και την κοινωνία μακριά από την πολιτική. Η απόσταση αυτή για να μικρύνει μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής θέλει πάρα πολύ δουλειά.
Και πρέπει να κοιτάς τον κόσμο στα μάτια και να του λες την αλήθεια. Η αλήθεια πονάει, βέβαια. Πονάει πολύ περισσότερο αυτούς οι οποίοι αποκαλύπτονται ως προς τις πραγματικές τους προθέσεις, ως προς τις πραγματικές τους διαδρομές και ως προς τα ανταλλάγματα τα οποία έδωσαν για να έχουν αυτή πολιτική καριέρα. Γιατί για ανθρώπους όπως είμαι εγώ και οι συνεργάτες μου, υπάρχει μια αλήθεια την οποία δεν μπορούν να χτυπήσουν με τίποτα. Με ό,τι τεχνάσματα έχουν χρησιμοποιήσει στην προεκλογική περίοδο. Αυτά που έρχονται από το πολύ, πολύ έτσι σκοτεινό παρελθόν αυτών των εκπροσώπων αυτής της πολιτικής σχολής. Ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε επάγγελμα. Την επόμενη ερώτηση. Έχουμε επάγγελμα, κυρία Σιλιβάνη. Τις οικογένειές μας τις ζούμε από τις δουλειές μας. Θα γυρίσουμε στη δουλειά μας. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Δεν πήγαμε από φοιτητές συνταξιούχοι. Δεν πήγαμε από φοιτητές συνταξιούχοι. Έχουμε δουλειές. Και αυτό δεν μπορούν να μας το συγχωρέσουν. Τους ενοχλεί. Θα θέλανε να έχουν απέναντί τους όμοιους τους. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν λυπάμαι. Είναι αυτό που λέει καμιά φορά. Λέει, ξέρετε, λυπάμαι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Όχι, εγώ το λέω αλλιώς. Χαίρομαι. Δεν λυπάμαι. Χαίρομαι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εφόσον εκλεγεί όμως η παράταξή σας και είσαστε η επόμενη ακόμα, περιφερειακή αμφιβάλλετε αρχή, ακόμα ότι δεν θα μπορώ να πάρω θέση. Ποιοι θα είναι οι πρώτοι στόχοι της παράταξής σας? Αναλαμβάνετε την περιφέρεια Νότια Αιγαίου. Το πιο δύσκολο λέγεται ότι το πιο δύσκολο που μπορείς να κάνεις είναι να ανατρέψεις πρακτικές, σκεπτικά, συνήθειες πολλών ετών. Λοιπόν, αυτό που είναι και το πιο δύσκολο είναι το πρώτο στο οποίο θα επιτεθούμε εμείς. Και θα επιτεθούμε σε αυτό γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη μία άλλη προσέγγιση, εντελώς άλλη προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο και διαχειριζόμαστε αυτοί οι οποίοι είναι στις θέσεις ευθύνης, αλλά και αντιλαμβανόμαστε, αναφέρομαι πια στο συγκοινωνία, στο εκλογικό σώμα, αντιλαμβανόμαστε τη διοίκηση από πλευράς αιρετών. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο θέλει δουλειά για να γίνει, αλλά θέλει πάνω απ' όλα αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την απόφαση να το κάνουν αυτό να έχουν μια πολύ βαθιά αίσθηση ευθύνης και κάτι ακραίο, άγνοια κινδύνου. Άγνοια κινδύνου γιατί στην πολιτική όπως μας την έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το οποίο δεν έχει κάνει κανένας ποτέ είναι να αναλαμβάνει την ευθύνη της θέσης την οποία έχει καταλάβει. Αυτό δεν το κάνει κανένας. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε να ανατρέψουμε αυτό ακριβώς και με έναν τρόπο απόλυτο. Απόλυτο. Βγαίνουμε με ένα μήνυμα πολιτικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό. Διότι ξεγυμνώνει τους αντιπάλους μας. Τους ξεγυμνώνει ως προς τις πραγματικές τους προθέσεις, τα πραγματικά τους κίνητρα και τα ανταλλάγματα τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει για να πετύχουν την πολιτική τους διαδρομή. Και το μήνυμα είναι το ότι ζητάμε να αναλάβουμε την ευθύνη και να χρεωθούμε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν έναν τόπο και μια κοινωνία και όχι μόνο αυτά για τα οποία υπάρχει η ξεκάθαρη αρμοδιότητα. Θέλουμε την ευθύνη για όλα όσα αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται ο νησιώτης. Είτε έχει να κάνει με την παιδεία, με την υγεία, με το ακτοπλοϊκό, για όλα τα θέματα. Γιατί γι' αυτό μπαίνει στην πολιτική. Τώρα γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί λένε πολλοί, μα είναι τόσο επικίνδυνο. Ναι, είναι επικίνδυνο για τους επαγγελματίες πολιτικούς. Αν δεν είσαι επαγγελματίας πολιτικός, είναι απλά ειλικρινές. Είναι απλά τίμιο, δεν είναι υποκριτικό. Δεν είναι καθόλου υποκριτικό. Και επιτέλους να επιστρέψουμε στην ουσία της πολιτικής. Μπαίνεις στην πολιτική για να παράξεις πολιτική, για να παράξεις πολιτικές. Για να τραβήξεις έναν δρόμο στον οποίο θα είσαι περήφανος και εσύ,
αλλά και αυτοί που σε εμπιστεύτηκαν και αυτοί που δεν σε εμπιστεύτηκαν ότι μπορεί να του εκπροσωπήσει. Πώς θα το κάνεις αυτό? Πρέπει να πάρεις πάνω στην ευθύνη. Δεν μπορεί πια να συνεχίσουμε να εκλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μονίμως ανεύθυνοι. Είναι μονίμως ανεύθυνοι. Μα δεν μπορεί επί 30 χρόνια να είσαι ανεύθυνος. Δεν μπορείς να είσαι ανεύθυνος επί μία 30 αιτία. Και να θες να αναζητάς να παραμείνεις ανεύθυνος σε θέση ευθύνης για άλλα, να πάρεις παράταση άλλα 5 χρόνια και να κάνεις τα 30-35. Πλέον έχουμε περάσει σε μια σφαίρα όπου έχουμε κάνει την πολιτική ζωή, έχουν κάνει την πολιτική ζωή πραγματικά μια κακόφημη γειτονιά. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτό δεν θα αλλάξει εάν κάποιοι δεν βγουν μπροστά μιλώντας με τη γλώσσα της αλήθειας, είτε αυτή είναι ενοχλητική είτε δεν είναι ενοχλητική. Απλά. Και με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε την επικοινωνία που είχαμε, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι μας χωρίζουν ελάχιστες μέρες από την επιλογή της 18ης Μαΐου. Τα νησιά μας έχουν μέλλον, έχουν προοπτική, έχουν δυνατότητες. Τι μας χωρίζει από το να αξιοποιηθούν όλα αυτά? Τι μας χωρίζει από την ελπίδα και από το χαμόγελο? Μας χωρίζει η επιλογή της 18ης Μαΐου. Και η επιλογή είναι στους πολίτες. Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.